ζήτησαν να με βοηθήσουν να κάνω μια συνεργασία με ένα νόμιμο φιλοζωικό σύλλογο. Εμπλακήκαν και οι τρεις υπηρεσίες, έτσι, γιατί ακούω διάφορα, και στην εισήγηση που έγινε χθες είχαν τα χαρτιά και τις προτάσεις και των τριών υπηρεσιών, γιατί άκουσα ότι δεν τα είχαν. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Οικονομικών και η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Δεν ήταν σε σύμβαση, ήταν συνεργασία. Αυτή λοιπόν η συνεργασία τη φτιάξαν οι υπηρεσίες και όχι εγώ, που επικαλούνται όλη την νομοθεσία. Ο κύριος Μυρζινιώτης μας έχει βγει νομοθέτης. Ακριβώς για να μην έχεις πρόβλημα αν είναι νόμιμο κάτω ή όχι και αν οι υπηρεσίες λένε το σωστό ή το λάθος, η νομιμότητά της κρίνεται από την αποκεντρωμένη. Κανένας αντιδήμαρχος δεν κρίνει νομιμότητα, ούτε κανένας άνθρωπος επικεφαλής ή μη επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, παράταξης. Την νομιμότητα λοιπόν την κρίνει η αποκεντρωμένη. Αν ήταν λάθος η σύμβαση, αυτή η οποία μας έκανε οι τρεις υπηρεσίες που σας είπα, η συμφωνία, θα την κρίνει η αποκεντρωμένη δίκες. Άρα αυτό είναι τελείως άστρο. Εμένα μου κόψανε τα χέρια αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να πούμε στον κόσμο, όταν θες να κάνεις, ενεργοποίησα χτες κάποιες ζώνες, έτσι, επανένταξη στο ζώο. Δηλαδή να πάρω τα ζώα από την πλατεία Πετρινού και να πάω κάπου αλλού. Για να πάνε κάπου αλλού τα ζώα, δεν τα περιφράσεις, απαγορεύεται. Και άρα αυτό που ακούγεται ότι πρέπει να περάσει Δημοτικό Συμβούλιο ή ποιότητα ζωής, ο χώρος είναι εκτός. Το ζώο μπορείς να του πεις θα ζήσεις σε εκείνη την περιοχή, αλλά τι μπορείς να κάνεις εκεί. Πρέπει να έχεις ανθρώπους να το κατευθύνουν, τους φιλόζωους. Αυτό μου το κόψανε τώρα. Δηλαδή τι μου κάνανε, και να τα ταΐζουν εκεί. Τα ζώα θα ξαναγυρίσουν στην πλατεία. Ξέρουν τις διαδρομές. Θα ξαναγυρίσουν στην πλατεία Πετρινού. Θα τα ξαναπάρουν μέχρι να μάθουν το χώρο επανένταξης. Αυτό μου το κόψανε. Διότι ήθελαν να κάνουν τι, να ξαναζήσουμε αυτά που γινόσατε στο παρελθόν. Εγώ τώρα δεν έχω τη δυνατότητα, ακόμα και να ορίσω ζώνη επανένταξης, δεν έχω τη δυνατότητα πιο σιγά σιγά τα σκυλιά θα τα μάθουν να γίνουν εκεί. Λοιπόν, περιλάμβανε μια σειρά από δράσεις που μπορούσαν να βοηθήσουν ο φιλοζωικός, το οποίο θα λύναμε πολλά προβλήματα και σιγά σιγά σε ένα βάθος ενάμιση χρόνου θα λύναμε το πρόβλημα της πόλης. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αλλά να επανέλθω σε αυτό που κάνανε εκεί. Θα περισυλλέγεται, θα κάνει στήρωση, εμβολιασμό, έλεγχο για λύσα και θα ξαναπηγαίνει στο χώρο. Τώρα να πούμε και τα τρελά που συνέβησαν. Τη νομιμότητα την είπα. Ο κ. Τσαμούλος είπε ό,τι ψέμα θέλεις. Είπε ότι τους πέταξε έξω. Δεν υπάρχει σύμβαση με το Δήμο Βόρειας Χειρονοργίας. Τώρα συζητάνε να κάνουν μια σύμβαση ο φιλοζωικός, ο οποίος είναι ο μοναδικός στην Αρκαδία. Δεν υπάρχει σύμβαση και είπε ότι τους πετάξανε. Οι άνθρωποι συζητάνε ακόμα σε πολύ ευγενικό μέρος, στυλ. Τώρα, ο κ. Παπαδημήτριου δεν ξέρει τι λέει. Καταρχάς δεν ξέρουν να διαβάζουν. Εγώ διάβασα και τις απαντήσεις, γιατί στα site βγάλανε ορισμένα πράγματα, έτσι. Διάβασα τις απαντήσεις που είχαν δώσει στην κτηνιατρική υπηρεσία και θα δείτε τι απάντησα εγώ, μεθαύριο θα τα βγάλω. Στην κτηνιατρική υπηρεσία για όλα αυτά που είχαν συμβεί τα 5 χρόνια του κύριου Παπαδημητρίου. Και συνεχίζει να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει ότι και για τη δράση είπε διάφορα πράγματα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν να διαβάζουν ούτε τα τσιπάκια. Η φιλοζωική, το είπα χτες, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστειλε ένα τσιπάκι το οποίο έχει 132 αδέσποτα της Τρίπολης. Το τσιπάκι έχει κωδικούς. Η πληροφορία μου αυτή είναι από τη φιλοζωική στην Αθήνα. Και τους είπα να τους πάει και τους έδωσα και εντολή έγγραφη να πάνε στην Αθήνα να μάθουν να διαβάζουν τσιπάκι. Και από εκεί φαίνεται ότι ο κύριος Παπαδημητρίου έχει πληροφορίες από μέσα, γιατί τα ίδια που μου λένε εδώ, είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου χθες. Το τσιπάκι έχει κωδικούς απάνω, στο οποίο όταν πεις, ας πούμε, κωδικό 1, δεν τα ξέρω εγώ και καλά, έτσι, τι μου είπανε, δηλεί ότι είναι στηρωμένο. Κωδικό 2 δηλεί ότι είναι εμβολιασμένο με συγκεκριμένα εμβόλια. Κωδικό 3, άρα το όλο αριθμός που ακολουθεί το σκυλί δείχνει και ότι είναι αδέσποτο, ότι είναι στηρωμένο, ότι είναι εμβολιασμένο, ότι έχει κάνει εμβόλιο για λύσα, έλεγχο για λύσα, τα πάντα, έτσι. Το λέει το τσιπάκι. Θα τα δούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις τιμές που δίνανε στους κτηνιάτρους. Εγώ δεν μιλάω για τους κτηνιάτρους. Οι κτηνιάτροι είναι ιδιώτες και αν τους πεις ένα χιλιάρικο τη στήρωση θα πούνε ευχαριστώ πολύ. Όπως και εγώ στη δουλειά μου, άμα κάποιος του έλεγα αυτά τα χρήματα και μου το έδινε, θα έλεγα ευχαριστώ πολύ.